Η γνωστή φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η οποία όπως γνωρίζουμε Λίνα, η γενής ΑΦΑΚ συνήθως προαναγγέλει τις αποφάσεις της κυβέρνησης που θα ακούσουμε την επόμενη ή τις επόμενες ημέρες. Σήμερα λοιπόν λέει ότι το Roots Race που λύγει αύριο η Ναύτεξ θα παραταθεί χρονικά και μάλιστα θα επεκταθεί και σε άλλα ύδατα. Δηλαδή η νέα τοποθεσία του Roots Race θα είναι νότια του Καστελόριζου, όπως είναι βέβαια και σήμερα, αλλά και ανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης, μαρκάροντας έτσι, Λίνα, δύο ακόμη ελληνικά νησιά του Αιγαίου, θα λέγαμε. Όπως αναφέρει μάλιστα η τουρκική εφημερίδα, η εν λόγω περιοχή των ερευνών έχει καταγραφεί στον ΟΗΕ από το 2004 ως υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, άρα η Τουρκία, η Άγκυρα, νομιμοποιείται σε εκείνη την περιοχή μονομερώς να στέλνει τα ερευνητικά της πλοία. Το Roots Race τώρα από το καλοκαίρι, να σημειώσουμε ότι έχει σκανάρει μια περιοχή περίπου 4.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τελικός στόχος όμως είναι οι έρευνες να καλύψουν μια έκταση 15.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τώρα την ίδια ώρα, Λίνα, να πω επίσης ότι μια κοινοβουλευτική επιτροπή που, στην οποία είναι επικεφαλής βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στην Τουρκία, ζητά να κάνει μία επίσκεψη στο Roots Race, δηλαδή να επισκεφτούν το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, προκειμένου να δείξουν, όπως αναφέρεται στην αίτηση που απίφθηναν προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δείξουν την ενότητα του έθνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, αυτός ο βουλευτής που ζήτησε τη σχετική επίσκεψη ανέφερε ότι θα είναι μία επίσκεψη προκειμένου να εμψυχώσει το προσωπικό του ερευνητικού πλοίου και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Να θυμίσω βέβαια, Λίνα, ότι η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση πριν από λίγους μόλις μήνες έλεγε τι δουλειά έχουμε ως Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι τα ερευνητικά μας πλοία και τα γεωτρύπανα κοστίζουν τόσο πολύ στην Τουρκία που θα πρέπει ο κύριος Ερντογάν να δώσει λογαριασμό για όλες αυτές τις κινήσεις. Μάλιστα. Και τώρα ζητάει να πάει στο Roots Race για να εμψυχώσει, όπως λέει, το έθνος και το προσωπικό.